Καλώς τα μου τα μωρά μου τα τρισλάτρευτα. Καλώς το κρυμιωτάκι μου. Έλα γκάζω στο αγοράκι μου. Φτιάξα μου και τα ακουστικούλια μου. Βάλα μου και λίγο βάθος, λίγο, γιατί θέλω να κουραστώ σήμερα. Με αυτόν να με φτάσω στα ύψη. Αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ αυτόν που δεν καμώνεται τον άνετο. Αυτόν που μπορεί να ακούσει λίγο. Έχουμε μάθει να μην ακούμε, γιατί έχουμε τόση φόρα να πούμε εμείς τα δικά μας, που δεν καθόμαστε μισθό δευτερόλεπτο, βρε παιδιά, να ακούσουμε τι λέει ο άλλος. Τι είναι αυτό που έχουμε να πούμε εμείς, περηφάνεια? Γιατί μας το μαθαίνουμε αυτό, περηφάνεια, εγωισμός, υποκρισία, στυλάκι. Χάμερ πεις συνθήκες διαβίωσης, εννοώ. Φυσικά. Αλλαλούμ. Τι είπε η κυρία Αρβελέρ? Ότι το 13 δεν θα έχουμε χώρα. Δεν θέλω να τα ανοίξω, γιατί η κυρία Αρβελέρ έχει διαμέρισμα στην Αθήνα, μαθαίνω, και δεν στο Παγκράτη, κάπου εκεί. Και παρόλα αυτά, όταν έρχεται στην Ελλάδα για θέματα, δεν μένει στο διαμέρισμά της. Απαιτεί σουίτα. Λοιπόν, ας το βουλώσει και η κυρία Αρβελέρ. Εγώ πάλι να σας πω την αλήθεια, γενικώς έχω μια επιφύλαξη με τα ονόματα σε ελέρ, μπουρμπουρ, ντουντουγκ. Όταν ακούω Έλληνες με ονόματα που λήγουν σε ινκ, ουνκ, ντουγκ, μπινγκ, ουντζουγκ, λίγο κρατάω μικρό καλάθι. Δεν ξέρω από πού μου έρχεσαι. Αυτό είναι το θέμα σου. Μόλις κάποιοι δουν άνθρωπο να μιλάει με την αλήθεια του, την πέφτουν όλοι τα υποκριτικά κοράκια να τον προσετεριστούν. Ούστα! Είπα να νηστέψω από τα νεύρα και από τα θυμό να πάω βόλτα κανένα βαφτιστήρι, αλλά μαντραχαλέψανε κι αυτά. Δεν τα θέλω. Θα πάρω τα δώρα να τα στείλω με τον κουμπάρο. Μιλάνε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνω. Δεν θέλω να την καταλαβαίνω. Υποχρεώσεις, χαρτιά, μολύβια, λογαριασμοί, διακανονισμοί, όλα για μια ζωή μέτρια. Ακόμα και τότε που τρέχαν τα λεφτά, ας πούμε, όλα για μια διθενιά. Τουπέ και απαξίωση. Όλα τα δεύτερα μπιστολάκια κατεβαίναν με τα 4x4 κάθε Σάββατο στο Κολονάκι να κουρευτούν μόρση. Άστο το μαλλί, άστο, αφού σε εκθέτει ρίζα. Είσαι από την Τρίπολη, τι να κάνουμε, πώς θα γίνεις από την Παρίσα? Λάθος αγώνισμα, λάθος κριτήρια, λάθος όλα. Ήρθα πουλάκι μου να σε φιλέψω. Λίγο χαμόγελο σήμερα. Κανένα νερό, κανένα γλυκό. Κάνει η μάνα μου ένα πορτοκάλι. Θα φέρει καλέ. Πες να φέρει κανένα πορτοκάλι να φέρω εδώ στο θαυμό να του ταΐσω. Το πορτοκάλι της μαμάς μην απεχτώ. Πολύ ωραία αυτή η κίνηση των γιατρών χωρίς σύνορα με τις καραμέλες. Καραμέλες με μέλι και με θυμάρι. Που κάνουν ένα και 60, δεν πειράζει, τις πάρουμε όλοι. Και που βγήκαν όλοι οι ηθοποιοί και τις διαφημίζουν. Εντάξει, μια χαρά. Και εγώ θα πάρω. Εμπρός στη δημιουργή. Θα πάω στο Σκελιανό. Τι θες να μου πεις, ότι τα πήρε όλα και τα σήκωσε? Μια παρανοϊκή λύσα καταξίωση μέσα από τα λεφτά, 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 λεφτά. Και ξαφνικά τα λεφτά δεν είναι πια λεφτά. Δεν είναι πια αυτό που είναι τα λεφτά. Λεφτά, 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 λεφτά. Είναι κάτι ασήμαντο. Θέλεις να σου δώσω ένα τραγούδι να μου δώσεις μια σόμπα, τα λεφτά. Θες μια σοκολατόπιτα Παύλου να κερδίσεις μια Κυριακή? Τι θες, πες. Αν είχες μόνο μια ευχή, βρε, τι θα βάζες? Μόνο λεφτά, μόνο τα λεφτά. Το κούρεμα, τραγούδι, αγάπη, χέρι, χέρι. Ανοησίες που δεν βρήκαν τον δρόμο. Λοιπόν, μην το ξεχάσω. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να αφηγηθεί μέρος της ιστορίας μας μέσα από τα συλλεκτικά παιχνίδια. Ναι, μπορεί. Ένας υπέροχος οικαστικός μας, τυχαίνει να είναι και πάρα πολύ φίλος μου από τα πολύ μικρά τα μας, όταν εγώ βάραγα τις πρώτες μουσικές και εκείνος σχεδίαζε σε ό,τι έβρισκε και φτιάχναμε αφίσες, πώς το λένε, με το χέρι σε εφημερίδες επάνω για το Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήριο. Μιχάλης Μανουσάκης, ένας από τους καλύτερους μας αυτή τη στιγμή, ζωγράφος και συλλέκτης παλιών παιχνιδιών, εκθέτει τη συλλογή του στο In Situ Εγκατάσταση. Ένα μέτρο το λέει το έργο, όλο μαζί, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ένα μέτρο, μου αρέσει αυτό. Το μέτρο μάλλον που βλέπουν τα παιδιά. Η έκθεση είναι αφιερωμένη σε αυτούς που εμποδίζουν τους άλλους να ονειρεύονται. Σ' αγαπώ, Μιχαλάκη μου. Στους μεγάλους. Ενώ το υλικό είναι για παιδιά, η έκθεση δεν είναι για παιδιά. Καλό. Στην ουσία μιλάω για τους μεγάλους που ήταν κάποτε παιδιά και κατάτησαν την περήφανη δυναμική Ελλάδα σε αυτό το χάλι στην επετεία. Δεν μασάμε, Μιχάλη μου. Δεν μασάει κανείς μας. Α, δεν σας είπα. Ήρθε πρωί-πρωί η Τζέσικα. Σας έχω πει για αυτή τη θεία μου πέρσι.
που έχει τα πολλά κινήτα και τα νοικιάζει πριν από τις βουλευτικές εκλογές και βγάζει πάρα πολλά λεφτά και μετά τα ξενικιάζει και τα ξανανοικιάζει όταν ξανάρθουν εκλογές. Ένα το έχει νοικιάσει σε κάτι Βουλγάρες ψήλο μπουρδελάκι και τις το κάναν σύγχριστο, σύγχριστο. Γι' αυτό προτιμάει τους κομματάρχες και τα κομματάκια γενικά. Που η Τζέσικα, σας το έχω πει, ήταν δεξιού μποχουντιάρα, να το πω. Ήρθε να μου πει λοιπόν ότι είχα δίκιο και ότι τώρα θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Τις έφτιαξε εσπρέσο πρωί-πρωί, τις άφησα να λέει τις αρετές της καινούργιας ανακαλυψής της, ότι τώρα εκφράστηκε, ότι ο Αλέξης είναι το θέμα, ότι ο Αλέξης είναι νόστιμος, ότι είναι παιδί καλής οικογενείας, ότι έχει καλό λέγιν, θέλει να έρθει εδώ στο σταθμό να γνωρίσει, λέει, τον Παπαχρήστο. Μπα, της αρέσουν οι όμορφοι. Θέλει να του χαρίσει, λέει, μερικά διαμερίσματα, γιατί το γουστάρει πολύ και της είπα να κάνει τα αυγά της και να αφήσει τον Παπαχρήστο ήσυχο να κάνει την εκπομπή του με τον Ραβανό. Τι φτάσαμε, μισό, μη με κόβεις. Και να πάει σε κανένα ίδρυμα να τα γράψει τα διαμερίσματα της χώρας. Κανένας άνθρωπος και η Τζέσικα τα πήρε κράνα. Κράνα. Και μου είπε ότι είμαι παλιοκομμουνιστής, πεπαλαιωμένος και ότι αν δεν γίνουμε όλοι ΣΥΡΙΖΑ πάει βουλιάξαμε. Της υπενθύμιζα πόσο λάτρευε τον Άδωνη και την έβρα είχε που ο Άδωνης κολέγεσαι με τον Σαμαρά στις εκλογές και τι μου είπε η Ρουφιάνα. Τι μου είπε, αυτό το τίποτα που μπορεί να σε κάνει χρούστα. Εγώ! Τότε πάτησα το κουνητό που την είχα γράψει για να τη στείλω στην κόρη της στο New York με έμπιθυνη να ξέρει και η μαλάκο η ξαδέρφη μου τι κουλή μάνα είχε. Και όταν άκουσα από το κινητό μου την ελεηνή φωνή της που είναι σαν της Πιπηλή να υπεραμείνεται του Αδόνιδος, ξεσάλωσε, με έβρισε και ότι την κατασκοπεύω. Από τότε που φτιάξε ο Θεός την πλάση, ένα πράγμα μου φταίξε. Τη βάλω στην προσωπική τη ζωή και την κάνω ρήξη απορρίτου. Πού τα άμαθα αυτά για λόγα. Πανάθεμα το μήλο και την Εύα την πυρμήλο του παραδείσου. Και σηκώθηκε και ξεκουμπίστηκε. Ευτυχώς γιατί είχα σκόπο να τη στείλω κι άλλο διαβάζοντάς τη στα άρθρα του The Last Stick. Κι όπως εκεί η βδομάδα, τα μέρα νύχτα έφτα, η ζωή μας η ρημάδα. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί είναι πολλής κόσμος αντιφιάκα μου. Τα λεφτά, ποιος τα ανακάλυψε. Τα λεφτά, την πορτοφόλα. Τα λεφτά, και μας παράληψε. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την πολλά. Τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα μπερδέ, τα πικικίνια. Τα ψηλά, τα χοντρά, 30 αργύρια. Στο κασίνο τι πατάς εφόσον έχεις γκίνια. Άμα είσαι στην ανάγκη και διαχείρος βαράκι, θα πουλήσεις στο τραπέζι και τη θάλασσου. Γι' αυτό, παιδιά, όπου και πάτε να στεγαστείτε, ψυχραιμία, σας καταλαβαίνω. Ερήμος η ψυχή, πού να πατήσει να νιώσει σπίτι της. Βολεύει ο ΣΥΡΙΖΑΣ, πολύ άστεγο πολίτη. Σας καταλαβαίνω. Και στο μάτι πονηρία, μη χαθεί η ευκαιρία. Δεν γιατρεύονται με φράγκα οι ανασφάλειες. Τα λεφτά. Αλλά μη μας περνάτε και για ζώα. Να πρέπει να ξεχάσουμε που ήσασταν χτες. Τι Χριστούγεννα και Πάσχα μας έχετε συγχύσει. Τα κολόσοχα που ερχόμαστε να ρήμα δομπουκιάσουμε με τους συγγενείς και μας έπαιρνε ο διάλος και τα βγάζαμε τα τουαλέτες. Τα ψηλά, τα ποδρά, 30 αργύρια. Στο καζίνο τίποτα σε φόσον έχεις γκίνια. Sorry κιόλας, στα τυφιά μου την Τζέσικα είναι πολλοίς κόσμος και αν τους έχετε συγγενείς, ένα σας συμβουλεύω. Να τους γράφετε με τα κινητά, να υπάρχει μαρτυρία. Είναι το μόνο που μπορεί να τους πάει στα νεύρα. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Για τα λεφτά όλα γίνονται. Για το μοιραίο. Δραχμή, τι ευρώ, είχε λόνα, είναι εδώ, ουστ. Το ξυστό, όλοι ξύνονται. Ξοδεύτε τα όλα, πως το... Μα εγώ έχω εσέ. Μα να μας βάλει και ο Βαγγέλης να... Τα λεφτά, ποιος τα ανακάλυψε. Τα λεφτά, πορτοφόλα. Τα λεφτά, και μας παραλείψε. Τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά την πολλά. Τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα μπερδέ, τα δικηγίνια. Τα
ψηλά τα χοντρά. Τριάντα αργύρια στο καζίνο τίπατα σε φόσον έχεις γκίνια. Στο καζίνο τίπατα σε φόσον έχεις γκίνια. Στο καζίνο τίπατα. Αφόσον έχεις γκίνια. Εγώ πάντως ένα καζινάκι σήμερα θα το ρίξω, φιλιά.